Η βάση των θεωριών της γέννησης της Γης και των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος προϋποθέτει οι πλανήτες και ο ήλιος να έχουν δημιουργηθεί συγχρόνως με τον ίδιο περίπου τρόπο και από την ίδια αρχαίογονο ύλη. Η έρευνα για τη χημική σύσταση του ηλίου αποκάλυψε ότι το 99% της μάζας του αποτελείται από υδρογόνο και το στοιχείο ήλιον και μόνο το 1% από διάφορα άλλα στοιχεία, όμοια με αυτά που υπάρχουν στη Γη και στους γεωειδείς πλανήτες Ερμή, Αφροδίτη και Άρη, οι οποίοι μοιάζουν περισσότερο με τη Γη. Αντιθέτως, μια σοβαρή απόκληση παρουσιάζεται στους μεγάλους πλανήτες Δία, Κρόνο, Ουρανό και Ποσειδώνα, που έχουν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, μεθανίου και αμμονίας. Μόλις τη δεκαετία του 60 ο άνθρωπος μπόρεσε να εξετάσει από κοντά τη χημική σύσταση της Σελήνης, είτε επί τόπου με αυτόματα μηχανήματα, είτε στα γήινα εργαστήρια, με την ανάλυση των πετρωμάτων που έφεραν μαζί τους οι διάφοροι αστροναύτες. Έτσι διαπιστώθηκε και εργαστηριακά πλέον ότι η Σελήνη έχει παρεμφερεί χημικά στοιχεία με τη Γη, αλλά όχι στις ίδιες αναλογίες. Η Γη κατά μέσο όρο αποτελείται κατά 30% από σίδηρο, ενώ η Σελήνη μόνο κατά 10-15%. Γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η Σελήνη δεν αποτέλεσε στο παρελθόν τμήμα της Γης. Η εργαστηριακή χρονολόγηση των αρχαιοτέρων πετρωμάτων της επιφάνειας της Γης, των γρανιτών της Ροδεσίας, αποκάλυψε ηλικία 3 δισεκατομμυρίων 700 εκατομμυρίων ετών, ενώ από την περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε άλατα, συμπεραίνουμε ότι η ηλικία του είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια έτη. Για τόσο τεράστιους αριθμούς, η διαφορά είναι ελάχιστη και δεν επηρεάζει την ομογένεια των αποτελεσμάτων για τη Γη. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται από τη χρονολόγηση των σεληνιακών πετρωμάτων, των οποίων η ηλικία είναι 4 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια έτη. Η διαφορά που εμφανίζεται είναι στην καλύτερη περίπτωση 800 εκατομμύρια έτη και φαίνεται δύσκολο να δικαιολογηθεί. Εάν δεχθούμε ότι η Γη και η Σελήνη δημιουργήθηκαν συγχρόνως και από την ίδια αρχαίγονο ύλη, ή ακόμη ότι κάποτε η Σελήνη ήταν μέρος της Γης και αποσπάστηκε βία, αν και αυτό έχει αποκλειστεί λόγω της διαφορετικής αναλογίας των χημικών του στοιχείων. Η απάντηση στο ερώτημα είναι απλή και αναφέρεται στα αρχαία ελληνικά κείμενα, όταν χαρακτηρίζονται οι αρκάδες Πελασγέρα και ο Κέκροψ ως προσέλληνοι για να υποδειχθεί η παλαιότητά τους. Η Σελήνη ήλθε από κάπου αλλού και από κάποια χρονική στιγμή και εντεύθεν παίζει το ρόλο του φαινομενικού δορυφόρου της Γης. Ήδη από το 1970 η τότε Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών, σε επίσημο κυβερνητικό έντυπο, είχε προβάλει τις απόψεις των μελών της, δόκτωρος Μιχαήλ Βάζιν και δόκτωρος Αλεξάνδρ Σμπερζάκοφ, οι οποίοι με ατράνταχτα αστρονομικά και γεωλογικά επιχείρηματα υπεστήριζαν ότι η Σελήνη στο ιστορικό της είναι κενή και δεν αποκλείται στην πραγματικότητα να πρόκειται για ένα διαστημόπλιο. Όμως ήδη το 1644, ένας Άγγλος επίσκοπος, ο Τζον Ουίλκινς, γυναικάδελφος του Όλιβερ Κρόμβελ και βαθύς γνώστης της ελληνικής και λατινικής γραμματείας, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Η Ανακάλυψη ενός νέου κόσμου», όπου εξέφραζε την άποψη ότι η Σελήνη είναι κύλη με λογικά όντα να κατοικούν στο ιστορικό της. Ισχυρίζεται ότι κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα μετά από μελέτη αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων και απορρίπτοντας τον Αριστοτέλη, που θεωρεί το δορυφόρο της Γης ως συμπαγές σώμα. Παρέθεται τα κείμενα του μαθητή του Σοκράτη Ξενοφάνη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Σελήνη είναι μια μεγάλη κύλη σφαίρα, που στο εσωτερικό της κατοικείται από ανθρώπους παρόμοιους με τους κατοίκους της Γης. Ο επίσκοπος Ουίλκινς ομολογούσε ότι πάμπολα στοιχεία του έργου του είχε αντλήσει από τη μελέτη ορφικών κειμένων, τα οποία περιέχουν εκπληκτικές πληροφορίες για την αστρονομία. Πληροφορίες τις οποίες αξιοποίησαν έκτοτε ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας, ο Δημόκριτος, ο Ηράκλητος και άλλοι αρχαίοι σοφοί. Από αρχαία ελληνικά κείμενα που είχε στην κατοχή του, ο Ουίλκινς αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Σελήνης είναι θεοί, οι οποίοι περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη και μέσα στην άβυσσο του διαστήματος δεν έπαψαν ούτε μία μέρα να θρηνούν τη χαμένη τους πατρίδα στον ουρανό. Ο Ουίλκινς ήταν αυτός που ίδρυσε τη Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, με μια ομάδα φίλων επιστημόνων που αποτελείται από ονόματα όπως ο φυσικός Ρόμπερτ Μπόιλ, ο αρχιτέκτον Σερ Κρίστοφερ Ρεν και αργότερα ο Ισαάκ Νεύτον, δίνοντας έτσι μια ισχυρή όθηση στις επιστήμες της εποχής του.